Με παρέα, αποστάσεις και το γνωστό plexiglass ανάμεσά μας, το οποίο είναι τόσο καθαρό και διάφανο που δεν φαίνεται. Λοιπόν, Μάκης Βορύδης και Νίκος Παπάς εδώ μαζί μας. Καλημέρα. 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 Να ξεκινήσουμε από αυτά που βλέπαμε νωρίτερα και έχει δημιουργήσει μια έτσι... Για τον άλυμο ή για το... Αφορμή είναι ο άλυμος. Το ζητούμενο είναι ότι ανοίγουν τη Δευτέρα τα σύνορα και θα έρθουν πιο πολύ στον άλυμο και στη Μύκονο. Τώρα, αν σας ανησυχεί, αν σας ανησυχούν αυτές οι εικόνες συνωστισμού, έχουμε αύξηση κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές και το βασικό, αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι έρχονται, ανοίγουν τα σύνορα τη Δευτέρα, περιμένουμε τουρίστες, ελπίζουμε όσο περισσότερο τόσο καλύτερα, και αν είμαστε θωρακισμένοι. Εντάξει, νομίζω ότι πια έχει αποκτήσει έχουν αποκτήσει οι πολίτες μια εμπειρία από τη διαχείριση αυτής της κρίσης και νομίζω ότι είναι σαφές ότι πια κάνουμε μια επιλογή η οποία συνδέεται αφενός με την επιτυχή αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, με τον περιορισμένο αριθμό των κρουσμάτων, γνωρίζοντας ότι ανοίγοντας τα σύνορα, έναν κάποιο, ας το πω, κίνδυνο να έχουμε εισαγωγή κρουσμάτων, τον αναλαμβάνει κανείς. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι πρέπει να εντείνουμε την προσοχή μας σε αυτό το οποίο είναι τα μέτρα που ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να τηρούμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι από εδώ και πέρα το κρίσιμο. Δηλαδή, η εφαρμογή των μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης. Αλλά να συμφωνήσουμε επίσης ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε και σε ένα καθεστώς lockdown, SAE, μέχρι να περιμένουμε πότε θα βρεθεί, ξέρω εγώ, το εμβόλιο ή κάτι τέτοιο. Το έχουμε συμφωνήσει αυτό. Απλά τώρα έχουμε πάει στο άλλο επίπεδο που είναι λοιπόν, η εφαρμογή η των μέτρων αυτοπροστασίας καταρχήν. Η διαχείριση εδώ πρέπει να είναι η αυστηρή τήρηση αυτών που όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να τηρούμε. Ναι, απλά βλέπετε τώρα ότι υπάρχει και. Απευθύνομαι και εσάς, κύριε Παπά. Υπάρχει μια ολόκληρη ανησυχία σε συγκεκριμένες περιοχές. Βλέπε Ξάνθη, που πηγαίνει σήμερα, μεταβαίνουν εκτάκτως ο κύριος Χαρδαλιάς, ο κύριος Τσιόδρας. Και είδαμε και τις προηγούμενες μέρες κάτι το οποίο εσείς ήταν έτσι σημείο κριτικής σας. Ο κίνδυνος να έχουμε κρούσματα σε σχολεία. Και είδαμε ότι κλείσανε και κάποια σχολεία. Καταρχήν, να είμαστε ειλικρινείς, πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Και μαγικές λύσεις ενδεχομένως να μην υπάρχουν. Αλλά για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, πρέπει να συνοηθούμε ότι του ιού του κρυβόμασταν. Δεν βγήκαμε να δώσουμε τη μάχη και έπρεπε κατά τη διάρκεια της περίοδου κατά την οποία ο πληθυσμός πειθαρχούσε και κρυβόταν ακολουθώντας τις εντολές περιορισμού και των μετακινήσεων αλλά και της οικονομικής ζωής να προετοιμαστούμε για την στιγμή που θα απελευθερωθούν και οι μετακινήσεις και η οικονομική δραστηριότητα. Είναι προφανές ότι η χώρα μας έχει την ευτυχία, την ευλογία να είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου και να ελκύει και να ποντάρει και στην οικονομία της στην τουριστική βιομηχανία και να ελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών. Άρα είναι αναμενόμενο να έχουμε τέτοια συμβάντα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως εδώ θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει να τηρούμε και όλοι τους κανόνες και αυτό αφορά και τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, έτσι δεν είναι? Καλά, λοιπόν. Και βεβαίως και τον κόσμο. Αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και η πολιτεία θα κρυθεί από την, θα σας έλεγα, το επίπεδο της προετοιμασίας για αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το θεωρούσε απίθανο πριν από λίγο καιρό. Κύριε Παπά, τώρα προφανώς τα μέτρα θα ήταν τελείως διαφορετικά αν δεν ήμασταν εμείς, αν η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη λίγο να τρέξει το θέμα της οικονομίας. Εσείς έχετε ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα που έχει λάβει, ενίσχυσης των ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έχετε ζητήσει και πιο πολλά χρήματα, υποθέτω, και σε μια διαφορετική λογική ενίσχυση της εργασίας. Επιμένετε σε αυτή τη λογική και επιμένετε και παρά τις ανακοινώσεις που έχουν τελευταία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρήματα που θα έρθουν και από εκεί. Αυτά είναι για το 2021. Κοιτάξτε, η οικονομία χρειάζεται μια παρέμβαση τώρα. Έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία η κουβέντα για την επόμενη μέρα της οικονομίας. Το ερώτημα είναι τι γίνεται σήμερα. Χθες είχα και μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό αλλά και τον κύριο Ζαβό για τα θέματα της τραπεζικής πίστης και με τον κύριο Γεωργιάδη για τα θέματα των χρηματοδοτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κόσμος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ανάστατος. Δυστυχώς τα εγκυδοτικά εργαλεία είναι πάρα πολύ μικρά σε μέγεθος και δεν είναι σχεδιασμένα ούτως ώστε να λύσουν το πρόβλημα της φερεγγυότητας της μεγάλης πλειοψηφίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Συνεπώς δεν μπορούν να φρενάρουν την ύφεση, να λειτουργήσουν αυτό που λένε οι οικονομολόγοι αντικυκλικά, δηλαδή με μικρά ποσά να διασώσουν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.
Έχουμε ακούσει πράγματα για τα οποία θα ζητήσουμε απολογισμό και στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, στην οποία θα πρέπει να κληθεί η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για τις πρακτικές της. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Δεν πήρα καθόλου την αίσθηση και από τις χθεσινές συναντήσεις, πρέπει να πω, ότι υπάρχει συνείδηση της κλίμακας του προβλήματος. Μάλιστα. Κύριε Βορύδη. Κοιτάξτε, ένα κομμάτι λέγεται ο τρόπος με τον οποίο διοχετεύονται. Να το πάμε ανάποδα. Το βασικό είναι το ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ εναλλακτική στρατηγική από αυτήν την οποία ακολουθούμε. Η στρατηγική ποια είναι? Είναι όπου μπορούμε να ενισχύσουμε άμεσα, να ενισχύσουμε άμεσα, γιατί υπάρχει μια απώλεια εισοδήματος και χρειάζεται άμεση στήριξη. Όπου χρειάζεται να ενισχύσουμε τη ρευστότητα, να φτιαχτούν τα κατάλληλα δανειοδοτικά εργαλεία. Όπου με τις εγγυήσεις και με τους μηχανισμούς οι οποίοι έχουν μπει στη θέση τους, να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και να δώσουμε νέες ρευστότητες στην οικονομία. Αυτό στρατηγική δεν νομίζω να αμφισβητείται. Η κριτική, τα χρήματα δεν φτάνουν, θέλουμε περισσότερα χρήματα, είναι μια κριτική η οποία είναι εύκολη, μπορεί να γίνεται. Αλλά να πω κάτι, το κρίσιμο είναι να φτάσουν τα χρήματα και να δούμε μετά, εάν στο τελευταίο ανάλυση θέλουμε κι άλλο. Προσέξτε όμως. Δύο λεπτά. Και εν συνεχεία έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος μεσολαβεί ανάμεσα σε αυτό το οποίο είναι η στρατηγική της κυβέρνησης και αν θέλετε και η στρατηγική της Ένωσης, επομένως του πολιτικού επικοδομήματος, των πολιτικών θεσμών και την οικονομία η οποία πρέπει να δανειοδοτηθεί. Έχουμε ένα ενδιάμεσο στάδιο το οποίο λέγεται τραπεζικό σύστημα, τραπεζικός μηχανισμός. Εδώ θεωρώ ότι ανοίγει μια συζήτηση, επιτρέψτε μου, και θεωρώ ότι πρέπει να την κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση θα επιλέξει... Για το αν ζητάνε ή όχι εγγυήσεις, για παράδειγμα, ή αν διευκολύνουν. Μιλάμε όλοι και καταρχήν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι προφανώς τα λεφτά αυτά δεν πρέπει να πάνε να πεταχτούν σε φαλασσοδάνεια και να μην έχουν κανένα αντικείμενο και να χαθούν. Αυτή η ρητορική είναι άλλη εποχή όμως. Δύο λεπτά. Μην μιλάτε για πεταξίδες και τα λασσοδάνεια. Δύο λεπτά. Το 90% των κλάδων είναι πληττόμενοι. Δύο λεπτά. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Οπότε πράγματι, όταν κάποιος συζητάει για την εφαρμογή των τραπεζικών κριτηρίων, λέει κάτι καταρχήν στο οποίο νομίζω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όμως, όταν συζητάμε για το τελικό η ρευστότητα πρέπει να φτάσει, είναι προφανές ότι και τα τραπεζικά κριτήρια, το ποια είναι τελικώς αυτά τα τραπεζικά κριτήρια, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν τα τραπεζικά κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά, τελικά η ρευστότητα δεν θα φτάσει. Αυτονόητο. Άρα, έτσι δεν είναι. Τελικά η ρευστότητα δεν θα φτάσει. Και μπορεί τα λεφτά να είναι εκεί, μπορεί η πολιτική βούληση να είναι εκεί, μπορεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία να είναι εκεί, μπορεί η εγγύηση του δημοσίου να είναι εκεί, όλα να είναι εκεί. Αλλά αυτό να πρέπει να περάσει μέσα από το τραπεζικό σύστημα και να μην φτάνει να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν θέλει μία πραγματική μεγάλη άμεση συζήτηση με τις τράπεζες, με το ρυθμιστή του τραπεζικού συστήματος, διότι εφόσον τελικός ο στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι πληττόμενες επιχειρήσεις, που πράγματι έχουν υποστεί ζημίες σε πολύ μεγάλο βαθμό, τότε πρέπει να τους επιτρέψουμε να χρηματοδοτηθούν. Γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από επιχειρηματίες. Μια πολύ αυστηρή εφαρμογή των τραπεζικών κριτηρίων, ούτε όμως, να πω και το άλλο, ούτε μπορούμε να πάμε στην άλλη άκρη, έτσι. Η άλλη άκρη είναι όποιος μπαίνει μέσα να ζητήσει να παίρνει. Είτε μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, είτε δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, ούτε στην άλλη άκρη μπορεί να πάμε. Δεν είναι η λύση στα άκρα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ο κύριος Παπάς είπε εδώ κάτι άλλο. Ότι όμως τα χρήματα είναι μια προσαρμογή είναι του τραπεζικού συστήματος. Όχι, είναι και αυτά τωρινά. Είναι και η ρευστότητα που έχουν πάρει οι τράπεζες. Είναι και αυτά που είναι τώρα. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν μια προσαρμογή του τραπεζικού συστήματος και των κριτηρίων του τραπεζικού συστήματος σε αυτό που είναι, αν θέλετε, η γενικότερη χαλάρωση η οποία έχει υπάρξει σε δημοσιονομικό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν οι δημοσιονομικές επιπτώσεις. Λοιπόν, οι τράπεζες, κύριε Βορύδη, κοιτάξαμε λίγο τα στοιχεία επισταμμένως. Κατά την ομολογία δική τους έχουν πάρει 16 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε με λίγο, 16 δισεκατομμύρια ευρώ από στοχευμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από αυτά έχουν διοχετεύσει τα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όπου όμως, κύριε Βορύδη, κατ' ομολογία δική τους, από τα 4,3, τα 3,5 δις έχουν πάει σε πελάτες οι οποίοι είναι χαρακτηρίζονται. Οι αναχρηματοδοτήσεις υποτίθεται ότι είναι παράνομες. Εδώ πέρα θα έχουμε πάρα πολύ κουβέντα να κάνουμε. Ναι. Όχι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά και με τις τράπεζες. Τα 3,5 έχουν πάει σε αυτό που οι ίδιες οι τράπεζες χαρακτηρίζουν 3α πελάτης. Δηλαδή ο πελάτης που κατά τεκμήριο μάλλον δεν τη χρειάζεται την κρατική εγγύηση για να έχει πρόσβαση σε ρευστότητα. Υπάρχει λοιπόν ένα δομικό πρόβλημα εδώ, το οποίο πρέπει να κάτσουν οι πολιτικές δυνάμεις. Γι' αυτό νομίζω, μιλήσω πολιτικός γι' αυτό,
έχει κάνει αναφορά συγκεκριμένη για το τραπεζικό σύστημα και θεωρώ ότι είναι από τα ζητήματα τα οποία θα ανοίξουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να αμφισβητήσω την πολιτική βούληση της κυβέρνησης και να πω τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, το πρόγραμμα των εγγυήσεων, το οποίο εκρήθη από την Κομισιόν όπως κάνουν όλες οι χώρες, είναι πάρα πολύ μικρό. Μόνο 2 δις τη στιγμή που μια χώρα όπως η Πορτογαλία, που έχει συγκρίσιμα μεγέθη με την ελληνική οικονομία, ετήθηκε και ενεκρίθηκε αυτή ένα πρόγραμμα εγγυήσεων 13 δις. Και το δεύτερο είναι ότι δεν φαίνεται η πολιτική βούληση να μπουν τα κριτήρια αυτά ή να πρικοδοτηθεί η αναπτυξιακή τράπεζα, την οποία θεσμοθετήσαμε εμείς και δυστυχώς υπήρξαν καθυστερήσεις στο να συγκροτηθεί και να εξοπλιστεί και να αποκτήσει εκτόπισμα, να πρικοδοτηθεί η αναπτυξιακή τράπεζα, ούτως ώστε να δίνει δάνεια των οποίων οι εγγυήσεις θα φτάνουν μέχρι και το 100%. Το κάνει ήδη η Ιταλία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η δουλειά και όχι να βγαίνουμε να μιλάμε για ποσά. Διότι τα ποσά είναι ωραία να ακούγονται. Ήμουνα με τον κύριο Γεωργιάδη προχθές σε ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι και μου εξήγησε ότι πήγε πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ 2, επειδή δόθηκαν, λέει, κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Όταν ρώτησα πόσες επιχειρήσεις πήραν, μου είπε 2.000 επιχειρήσεις. 2.000 επιχειρήσεις στις 750.000, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι αποκαρδιωτικό. Ναι. Άλλο μεγάλο θέμα. Έχετε μια αντιπαράθεση κιόλας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, γιατί η κυβέρνηση θεωρεί πως αμέσως μετά την πανδημία θα έρθει πολύ πιο γρήγορη ανάπτυξη, ισχυριζόμενοι ότι και πριν σκάσει ο κορονοϊός υπήρξε ανάπτυξη στη χώρα, πηγαίναμε καλά. Ναι. Εσείς διαφωνείτε με αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι η χώρα είχε μπει σε ύφεση, έμπαινε σε ύφεση πριν ξεκινήσει. Νομίζω ότι το μπλοκ των οικονομικών συμβούλων, το οποίο είναι γύρω από τον Πρωθυπουργό, τον έχει πείσει ότι η οικονομία μας θα κάνει μια έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακή αναπήδηση. Ήρθε και κούμποσε και η πρόθεση της Κομισιόν να προτείνει αυτά τα μέτρα που πρότεινε με αυτό το αφήγημα και με αυτό το ενδεχόμενο γεγονότων. Αλλά αυτό δεν είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι πιθανό κατά τη γνώμη τη δική μας. Η ύφεση είχε ξεκινήσει από το τελευταίο τρίμηνο του 19, συνεχίστηκε στο πρώτο τρίμηνο του 20 και δεν φαίνεται η κυβέρνηση να έχει στο νου της να κάνει μία παρέμβαση, δηλαδή να ρίξει τόσο χρήμα στην αγορά, ούτως ώστε αυτή την τάση να την ανασχέσει. Ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, έτσι πολύ γρήγορα να πω το εξής. Για μένα η μεγάλη συζήτηση και το σημαντικό σε αυτό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν, ας το πω, αντικρουόμενες στρατηγικές ή εναλλακτικές στρατηγικές στον τρόπο της αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στην πραγματικότητα όλοι μιλάμε για δύο βασικούς πυλώνες: ενισχύσεις, ρευστότητα. Η ρευστότητα έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει, οι ενισχύσεις έχουν τον άμεσο χαρακτήρα που έχουν. Επομένως, έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή, ας το πω, το περιβάλλον το θεσμικό, το οποίο επιτρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική. Τώρα, εγώ θεωρώ, ας το πω, άχαρη τη συζήτηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτον, να κάνουμε προβλέψεις, γιατί οι προβλέψεις για όλους μας νομίζω είναι δύσκολες. Μπορεί κάποιος να μας πει πώς ακριβώς θα πάει ο τουρισμός. Ξέρουμε ότι θα πάει προφανώς κατά τι κάτω. Άρα, πόσο είναι το κατά τι κάτω? Είναι πολύ κάτω, είναι λίγο κάτω, είναι μέτρια κάτω. Άρα, εντάξει, λοιπόν, προβλέψεις είναι δυσίωνες πάντως. Ναι, προφανώς, αλλά ταυτόχρονα επειδή. Ναι, αυτό προβλέψεις... είναι μια βεβαιότητα όμως. Δηλαδή, αλλά επειδή οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Επειδή οι προβλέψεις είναι δυσίωνες, έχει μπει και όλο αυτό το θεσμικό μηχανισμό στη θέση του, έτσι. Ναι. Άμα δεν ήταν οι προβλέψεις δυσίωνες, δεν θα είχαμε να συζητάμε τίποτε, ούτε θα είχαμε χαλάρωση των μέτρων ανταγωνισμού, ούτε θα είχαμε χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών, ούτε θα είχε φύγει από μέσα στο δημοσιονομικό έλλειμμα, ούτε θα μιλάγαμε για κλασικές συγκλήσεις. Μα και ο Σεντένο βγήκε χθες και μίλησε για δυσίωνες προβλέψεις συνολικά πια. Σε επίπεδο ύφεση. Τώρα αν θα είναι 5, αν θα είναι 7, αν θα είναι 8. Αλλά ξαναλέω, οι δυσίωνες προβλέψεις ακριβώς είναι εκείνες οι οποίες στην πραγματικότητα αποτελούν τη βάση για να γίνει όλο αυτό που γίνεται. Άμα δεν είχαμε δυσίωνες προβλέψεις, δεν θα είχαμε να συζητάμε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε να τα συζητήσουμε αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ είναι όλοι σε μια φάση στην οποία περιμένουν να δουν το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και πώς θα ανοίξει η οικονομία και πόσο γρήγορα θα ανοίξει η οικονομία και πόσο θα έχουμε επιτάχυνση καθώς θα ανοίγει η οικονομία και να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες κορονοϊού. Άρα, αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση. Η πρόθεση, νομίζω, της κυβέρνησης είναι και έχει εκφραστεί να βρίσκεται κοντά σε όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται σε αυτή τη φάση. Έχει κάνει μια σειρά από μέτρα γι' αυτό, κάνει περισσότερα. Θεωρώ ότι αυτά όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία και θα δούμε τα αποτελέσματά τους. Νομίζω ότι αυτό παραμένει σαν εκκρεμότητα σήμερα. Εγώ αυτό λίγο κρατάω στο μυαλό μου σαν εκκρεμότητα σήμερα, ότι πρέπει και οι τράπεζες να συγχρονιστούν με αυτήν την αναγκαιότητα, η οποία σήμερα είναι μια παγκόσμια αναγκαιότητα. Και επομένως, ναι, να κάνουν τη δουλειά τους, δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά πρέπει η δουλειά τους να γίνει με τους όρους αυτούς που λέμε. Και να πω και κάτι άλλο. Αλίμονο, εάν το πολιτικό σύστημα συνομολογήσει αδυναμία στο να βάλει τις τράπεζες να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουμε για την εθνική οικονομία. Αλίμονό μας.
Ναι, και δεν γίνεται κάθε φορά, συγγνώμη, δεν γίνεται κάθε φορά ο άνθρωπος που είναι στο Μαξίμου, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε ο Τσίπρας, οποιοδήποτε άλλο, σας χρειάζεται να παίρνει ένα τηλέφωνο και να λέει: δείτε λίγο να κόψετε αυτή τη χρέωση στις τράπεζες. Λέει: ελάτε εδώ να συζητήσουμε λίγο το επιτόκιο. Ή ελάτε εδώ, όταν έχουν μπει 16 δις, να δώσετε τα χρήματα στην αγορά και να μην τα αφήνετε να κάνετε στους τράπεζες. Υπάρχουν τρόποι. Έχουμε καταθέσει εμείς ένα αίτημα να γίνει ειδική συνεδρία των αρμόδιων επιτροπών στη Βουλή. Πάλι όμως να... θέλουμε checks and balances εδώ, έτσι. Checks and balances, ναι, δηλαδή, αλλά τώρα είμαστε στην άλλη άκρη. Ισορροπίες και ελέγχους, γιατί από την άλλη μεριά. Που συμφωνείτε εάν καταλήξουμε στο να παίρνει τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός για να χορηγείται δάνειο, και αυτό καλό δεν είναι. Η κυβέρνηση έχει την, έτσι, άρα τη δυνατότητα. Όλα θέλουμε να τα ισορροπήσουμε τώρα εδώ. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει και να πιέσει τις τράπεζες, πράγμα που δεν το κάνει μέχρι τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και έχει στείλει και ένα σήμα, θα σας έλεγα, όταν κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν και λένε δεν θα χρηματοδοτήσουμε επιχείρηση ζόμπι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. 87% των κλάδων της ελληνικής. Είναι σωστό σε ένα περιβάλλον. Να πάμε να τα πετάξουμε τα λεφτά. Γιατί σωστό... επιχειρήσεις ζόμπι δεν θα χρησιμοποιούμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά το να χρηματοδοτείς μια επιχείρηση η οποία είναι τελειωμένη δεν έχει κανένα νόημα. Πάμε λίγο πάλι. Πετάς λεφτά, και, να σας πω και τι νόημα έχει. Κατά την άποψή σας έχει νόημα. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε. Λέω, το να κομίζετε αυτό το επιχείρημα στους καιρούς που ζούμε, σε αυτή τη χρονική και οικονομική περίοδο. Νομίζω ότι είναι αδόκιμο. Μα γιατί... δεν έγιναν ζόμπι επιχειρήσεις αυτές τις εξαιτίες του κορονοϊού. Μισό λεπτό. Και για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα και για να μιλήσουμε και κανονιστικά, γι' αυτό το λόγο μπαίνει και ο όρος ότι 31 12 όποιος παίρνει οικονομική ενίσχυση πρέπει να δηλώνει ότι δεν ήταν προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του ευρωπαϊκού κανονισμού. Εντάξει, προβληματική αυτό κατά είναι, την έννοια. Αυτό είναι, το, αυτό είναι η λογική του πράγματος. Προβληματικές κατά έτσι. Την έννοια του ευρωπαϊκού κανονισμού είναι ελάχιστες επιχειρήσεις, κύριε Γορίδη. Όμως. Μισό λεπτό. Αυτές που είναι. 87% των κλάδων όμως έχει χαρακτηριστεί πληττόμενος. Πώς να το πούμε. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Όχι, γι' αυτό μιλάμε όμως. Αυτό είναι το μείζον. Γι' αυτό λέω να βάλουμε λοιπόν, το πεδίο. Να μην μιλάμε διαφορετικά, λοιπόν, γιατί κουβέντα, μπορεί να λέμε και το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν. Η κουβέντα περί ζόμπι και μπανταχτσίδων είναι, πώς να το πω, άσχετη με το μείζον ζήτημα το οποίο καλούμαστε ως πολιτεία να λύσουμε. Όχι, είναι σχετική. Έτσι δεν είναι. Γιώργα, καθόλου σχετική όχι, δεν είναι. Να επιτρέψτε μου. Είναι να πω περιθωριακή. Είναι, σχετική. Είναι περιθωριακή. Διότι όλες οι επιχειρήσεις. Μεθοδολογικά, όλες... μεθοδολογικά ναι. Είναι σημαντικό το να ενσωματώνεται ένα κριτήριο το οποίο ούτως ή άλλως αποτελεί κανονιστική μας υποχρέωση από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και που εκτός από την κανονιστική μας υποχρέωση είναι και πολύ λογικό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα κριτήριο στο οποίο να διακρίνουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχει νόημα να χρηματοδοτηθούν και να αξιοποιήσουν αυτό το θεσμικό πλαίσιο επειδή είναι πληττόμενες, βεβαίως επειδή είναι πληττόμενες, αλλά όχι να χρησιμοποιήσουμε τον κορονοϊό ως μια πρόφαση προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε επιχειρήσεις οι οποίες κανονικά δεν μπορούν και δεν θα είχαν ποτέ χρηματοδότηση, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα να τις χρηματοδοτήσεις, γιατί πετάς τα λεφτά. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε κριτήρια. Να έχουμε κριτήρια. Άρα, φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζεται μια λογική στην οποία δεν έχουμε κανένα κριτήριο. Θα σας πω, όχι, κάθε άλλο. Έτσι. Αλλά θέλω να καταλάβουμε το εξής. Και πριν τον κορονοϊό. Ναι, αλλά διαχωρίστε τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί δεν φταίνε σε τίποτα. Ναι, εντάξει. Και προσέξτε, η προστασία εδώ... των εργαζομένων. Δεν είναι πανταχτής ο εργαζόμενος, είναι βεβαίως, ο ιδιοκτήτης ενδεχομένως. Η προστασία των εργαζομένων αποτελεί άλλο ζήτημα και θέλει αυτοτελή ρύθμιση για το πώς θα προστατέψεις είτε τις θέσεις εργασίας, προσπαθώντας να τις διατηρήσεις, είτε τον εργαζόμενο που έχασε τη θέση εργασίας, ο οποίος πρέπει να έχει ένα κοινωνικό μαξιλάρι που να τον υποστηρίξει. Να πω κάτι. Αυτό είναι μια συζήτηση άλλη. Επειδή έχουμε εξαντλήσει το θέμα, πρέπει να σχολιάσουμε λίγο και τα εθνικά θέματα. Έτσι. Ένα τελευταίο σχόλιο μόνο, αν μου επιτρέπετε 10 δευτερόλεπτα. Πριν τον κορονοϊό, μια τεράστια πλειοψηφία ελληνικών επιχειρήσεων δεν μπορούσαν να περάσει ούτε απ' έξω από τις τράπεζες. Εάν πάμε με τη λογική ότι καλώς δεν δανειοδοτούνταν αυτές οι επιχειρήσεις, ζήτω που καήκαμε. Δεν μπορώ να το πω πολύ απλά. Ζήτω που καήκαμε. Με ποια έννοια, σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν 3, 5, 10 χιλιάρικα για να κινηθούν, κρέμονται χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αν αυτές οι θέσεις εργασίας χαθούν, όχι αναπήδηση δεν θα κάνει η ελληνική οικονομία του χρόνου, αλλά θα βουλιάξει ακόμα περισσότερο. Πάμε χειρότερα. Λοιπόν, ελληνοϊταλική συμφωνία, καθορισμός ΑΟΣ κτλ. Αυτό είναι πρόκριμα και για την άλλη συμφωνία που θέλουμε με την Αίγυπτο. Έχετε ακούσει την φημολογία και εσείς. Η αίσθησή μας είναι ότι υπάρχει και συμφωνία μεταξύ σας, γιατί το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό και ο κύριος Ντόκος, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, για μια ενδεχομένως μερική συμφωνία με την Αίγυπτο. Πού θα εξαιρεί το Καστελόριζο που είναι και σημείο τριβής με την Τουρκία.
ο κύριος Βορύδης. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι να πούμε τη σημασία, γιατί έχει μια σημασία να το πούμε αυτό, της επίτευξης αυτής της συγκεκριμένης συμφωνίας με την Ιταλία. Ιταλία το βασικό είναι εδώ ότι εκτός από εμάς, δηλαδή εγώ νομίζω ότι υπάρχουν τρία πράγματα εδώ σε αυτή τη συμφωνία. Πρώτον, εκτός από εμάς έρχεται ένα άλλο κράτος το οποίο αναγνωρίζει τη δυνατότητά μας και το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Μέχρι τώρα το λέμε εμείς, το λέει το Διεθνές Δίκαιο, υποστηρίζουμε εμείς ότι το λέει το Διεθνές Δίκαιο, αλλά είναι σημαντικό ότι τώρα το λέει και ένα ακόμα κράτος. Άρα αυτό είναι ένα διπλωματικό πλεονέκτημα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έχει αυτή η συμφωνία είναι ότι η τουρκική διπλωματία χρησιμοποιούσε ως επιχείρημα γύρω-γύρω το εξής. Λένε οι Έλληνες ότι εμείς είμαστε οι κακοί και ότι εμείς φταίμε για όλα και γι' αυτό δεν μπορούν να συνεννοηθούν μαζί μας γιατί εμείς είμαστε επιθετικοί. Ναι, αλλά οι Έλληνες δεν έχουν κάνει καμία συμφωνία με οποιονδήποτε. Άρα, μήπως δεν είμαστε μόνο εμείς οι κακοί και τελικά μαξιμαλινιστές είναι οι Έλληνες. Mm-hmm. Η τουρκική διπλωματία λοιπόν αυτό το χρησιμοποιούσε κατά κόρον. Ότι τι μιλάνε τώρα αυτοί, αφού στην πραγματικότητα δεν συμφωνούν με κανένα. Άρα, εδώ ανατρέπεται ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα της τουρκικής διπλωματίας. Υπάρχει λοιπόν η συμφωνία και φαίνεται ότι μπορεί να γίνει. Και το τρίτο το οποίο θα σας πω είναι ότι με αυτή τη συμφωνία υπάρχει μια σαφής οριοθέτηση για πρώτη φορά των, των δικαιωμάτων των Ελλήνων αλλιεών. Γιατί μέχρι τώρα, επειδή στην πραγματικότητα εκείνο που γινόταν ήταν ότι γινόταν η αλλίευση, δεν υπήρχε κανένας περιορισμός. Τώρα υπάρχουν περιορισμοί, όρια και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό έχει βέβαια μια, ας το πω, σχετική σημασία. Γιατί λέω έχει μια σχετική σημασία, δηλαδή έχει μια σημασία για την επόμενη διετία. Γιατί μετά την επόμενη διετία, στα πλαίσια της κοινής αλλιευτικής πολιτικής, όλοι θα ψαρεύουν παντού. Μιλώ για, για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτή είναι η σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Θεωρώ ότι αυτή αποτελεί ένα μοντέλο πάνω στο οποίο μπορούμε εν συνεχεία να κινηθούμε. Τώρα, το συγκεκριμένο θέμα του Καστελόριζου που μου θέσατε, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το ξέρω, θα το χειριστούν. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμφωνία να είναι μέσα ή να είναι έξω. Και δεν ξέρω και τι σημαίνει μερική χάραξη. Έτσι, δηλαδή καταλαβαίνω το νόημα της μερικής χαράξεως. Φαντάζομαι ότι είναι θέματα τα οποία θα τα αναφερθεί το Υπουργείο Εξωτερικών και θα τα χειριστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό όμως να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, γιατί αυτό είναι που περιθωριοποιεί, εντός αγωγικών το λέω, και την Τουρκία, πιέζει, ας το πω, την Τουρκία, και βλέπουμε ότι και η αύξηση της νευρικότητας της Τουρκίας πηγάζει ακριβώς από το γεγονός ότι με μία σειρά από κινήσεις της δείχνει ότι σε ένα πεδίο μέσα στη διεθνή κοινότητα χάνει σταδιακά, μεθοδικά, ερίσματα και βρίσκεται να είναι, ας το πω, ένας παίκτης ο οποίος περιορίζεται πολύ από τις φιλοδοξίες, εν πάση τόσο, που είχε εκφράσει ο πρόεδρος Ερντογκάν για την Τουρκία. Κύριε Άρα, νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος. Επειδή προφανώς τώρα μια συμφωνία με την Αίγυπτο θα βοηθήσει πολύ τη χώρα μας και όλα στην προσπάθεια να αποδυναμωθεί αυτή η συμφωνία που έχει κάνει ο Ερντογκάν με τη Λιβύη, εσείς θα είστε διατεθειμένος στο ΣΥΡΙΖΑ να δεχτείτε μια μερική συμφωνία που θα βγάζει έξω ο Καστελόριζο, με προφανώς ανοιχτό το ενδεχόμενο και το δικαίωμα της χώρας μας να την βάλει μέσα σε αργότερα? Την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση για να ξεκινήσει τις συζητήσεις με την Αίγυπτο. Είναι θετικό ότι καταλήξαμε σε μια συμφωνία με την Ιταλία. Δυστυχώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε το τουρκο-λιβικό σύμφωνο να εξελιχθεί και θα έπρεπε να έχουν επαρθεί διπλωματικές πρωτοβουλίες εγκαίρως, ούτως ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια με βάση τη συμφωνία με την Ιταλία, να κρατήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε τι θα κάνουμε και νοτίως της Κρήτης, να καταλάβουν και οι εξανατολών γειτονές μας και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα δικαιούται. Δυστυχώς έχουμε πληρώσει καθυστερήσεις. Εμείς δεν θα κάνουμε σε αυτά τα ζητήματα αντιπολίτευση όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία στο ζήτημα των Πρεσπών. Καλό όμως και τον κόσμο και δύο φορές τον κόσμο που παρακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία και που ενδεχομένως με βάση το ζήτημα των Πρεσπών επέλεξε να πάει και στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, να σκεφτεί τι θα σήμαινε αυτή τη στιγμή να μην έχουμε λυμμένο το πρόβλημα με το βόρειο γειτονά μας και να μην επιτηρεί η ελληνική πολεμική αεροπορία τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Ήταν μια λύση η οποία το διπλωματικό μας εκτόπισμα το μεγάλωσε και ισχυροποίησε τη χώρα μας. Εδώ αποθεώνεται τον κύριο Κοτζιά, βέβαια, γιατί ο κύριος Τσίπρας χθες τον άδειασε. Τι εννοείται? Εννοώ ότι αναφέρθηκε συμφωνία με την Ιταλία. Δεν είναι σχέση τη συμφωνία τη συγκεκριμένη με την
Ελληνοϊταλική ΑΟΣ, δεν το για ποιο λέτε τώρα, όχι, όχι, για τις πρέσπες. Πώς είναι, πώς συνδέεται κύριε Παπά τώρα. Για το ύφος και τον τόνο της αντιπολίτευσης στα εθνικά θέματα. Πιστέψτε με κύριε Βορύδη, είχαμε μεγάλη και κεντρική θα είχα, στο ζήτημα αυτό και την έχουμε ακόμα. Επειδή όμως την ελληνική πολιτική συζήτηση την παρακολουθούν και άλλοι και τρίτες χώρες. Εσείς αν έχετε διαφωνία με την ελληνοϊταλική συμφωνία, δεν σας είπε κανείς να μην το πείτε. Ναι, 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 λέω λοιπόν εγώ. Λέω λοιπόν εγώ. Ναι, εσείς κάνατε ότι είχατε διαφωνία με, με τις πρέσπες και τώρα είστε εγγυητές της. Όχι, δεν είμαστε εγγυητές. Έχουμε πει από την αρχή, πράγμα, μην το κάνετε αυτό, γιατί δεν είναι σωστό. Και τα έχουμε πει και 50 φορές. Αποτέ μα ποτέ δεν είχαμε πει ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να δεσμεύσει. Είχαμε πει μάλλον ότι είναι μια εξαιρετικά κακή συμφωνία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να την αποτρέψουμε και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο δεσμικό και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Ήταν επιλογή σας να προχωρήσετε. Χρεοπιστωθήκατε ή χρεωθήκατε αυτή την επιλογή όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Λοιπόν, χρεωθήκατε αυτή την επιλογή. Εμείς σε καμία χρονική στιγμή, προ μάλιστα των εκλογών, το τονίζω προ των εκλογών, που μπορεί να πει κανένας ότι μπορεί να υπήρχε και μια αντίστοιχη πολιτική πίεση, έτσι, μια εκλογική πίεση. Προ των εκλογών, ποτέ δεν είχαμε πει ότι αυτή η συμφωνία δεν δεσμεύει. Μάλιστα. Άρα δεν ξέρω γιατί διαφωνούμε τώρα σε αυτό. Όχι, αυτό είναι τελειωμένο θέμα. Διαφωνήσαμε για το ύφος και τον τόνο της αντιπολίτευσης σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Αν ναι, έχετε διαφωνία επί της ουσίας με την ελληνοϊταλική είπα συμφωνία, ότι θα μπορούσα να πω πάρα πολύ περισσότερα. Εμείς είχαμε διαφωνία για τις αδράνειες και την ακινησία η οποία οδήγησε τη χώρα μας να κυνηγάει τις εξελίξεις. Λοιπόν, εμείς με πάρα πολύ υψηλή συνείδηση και αίσθημα ευθύνης την κάνουμε την κριτική μας με μέτρο και με τον τρόπο που αρμόζει σε αυτά τα ζητήματα. Διότι την ελληνική πολιτική συζήτηση για την εξωτερική πολιτική δεν την κάνουμε μόνο μεταξύ μας σε ένα δωμάτιο ή σε ένα στούντιο, την παρακολουθούν και τρίτοι. Μου επιτρέπετε όμως ως προς αυτό ή έχει τελειώσει ο χρόνος? Όχι, εντάξει. Μπορώ να πω κάτι. Κοιτάξτε, υπάρχουν όμως ορισμένα δεδομένα στα οποία κανείς πρέπει να αναγνωρίσει συγκεκριμένες επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης σε αυτό που λέγεται διεθνής διπλωματικής καριέρα και σε αυτό που λέγεται χώρος διεθνής. Πρώτον, είναι η πρώτη φορά που έχει πιεστεί ο Ερντογάν αντικειμενικά από τη στάση κυβέρνησης, ειδικά στα ζητήματα αυτής της απόπειρας που έκανε να χρησιμοποιήσει και να εργαλειοποιήσει τις μεταναστευτικές ροές. Είναι η πρώτη φορά που απέτυχε σχέδιο του Ερντογάν. Και απέτυχε παταγωδός. Και απέτυχε παταγωδός. Δηλαδή με τις τριμερείς και τα τρία συνέδρια που κάναμε εμείς ήταν ο Ερντογάν καβάλα στα άλογα. Δύο λεπτά. Μα τι θα λέτε αυτό δεύτερο το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά που εξαιτίας, εγώ δεν θα πω μόνο εξαιτίας ελληνικής διπλωματίας, αλλά θα πω και εξαιτίας των επιλογών που κάνει η τουρκική κυβέρνηση, η τουρκική κυβέρνηση έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με παραδοσιακές της συμμαχίες και μάλιστα με μία από τις ισχυρότερους συσχετισμούς, αν θέλετε, που είχε η Τουρκία, που ήταν η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, εξαιτίας των επιλογών που κάνει, βρίσκεται σε αντικειμενική σύγκρουση με αυτό. Ωραία, δεν είναι πολύ εντάχει αυτό, αλλά δεν πειράζει. Το τρίτο το οποίο πολύ εντάχει είναι ότι υπάρχει η συγκεκριμένη διπλωματική επιτυχία, αλλά ακόμα και στην περίφημη συζήτηση στη Λιβύη, θα μου επιτρέψω να σας πω ότι ο Ερντογάν πάλι βρίσκεται περιθωριοποιημένος. Η φιλοδοξία του ήταν να πάει και να κατεβάσει στρατό στη Λιβύη. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, δεν έγινε. Έχουν γίνει τρεις διασκέψεις για τη Λιβύη. Άρα, με τον Ερντογάν μέσα και μας απόντες. Διαφορά, το καράβι εκεί είναι, έχει αφήσει τα όπλα από αυτό το βράδυ. Μου, ότι ο στόχος του ήταν να είναι εκεί, δεν είναι εκεί. Εντάξει. Άρα λοιπόν, πάλι θέλω να σας πω, μα μιλάμε για τους αντικειμενικούς στόχους. Ωραία, κύριε Βορύδη. Έτσι. Σου μυρίζει οι εκλογές. Έτσι, τους είδα πολύ ήρεμους, δεν νομίζω. Πολύ ήρεμα. Πάντα ήρεμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στην